Η Κόνιτσα και η ευρύτερη περιοχή από τα μέσα της δεκαετίας του 90 κιόλας αποτέλεσε ένα ζωντανό κύτταρο ανάπτυξης των διάφορων μορφών εναλλακτικού τουρισμού και των εναλλακτικών αθλητικών δραστηριοτήτων. Με αναφορά σε δραστηριότητες όπως το ράφτινγκ, το κανόε καγιάκ, το αλεξίπτωτο πλαγιάς ή η αθλητική αλία, η Κόνιτσα ήταν για χρόνια το εθνικό επίκεντρο αντίστοιχων δράσεων αλλά και φιλοξενίας αγώνων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στην ίδια διαδρομή αναπτύχθηκαν και άλλες δραστηριότητες όπως η ορειβασία, η αναρρίχηση, το κάνιονινγκ και πολλές ακόμη. Μετά από μια μακρά περίοδο όπου αφενός λόγω της οικονομικής κρίσης και αφετέρου τελευταία λόγω της πανδημίας, οι αθλητικές και εναλλακτικές δραστηριότητες υποχώρησαν. Ο Δήμος Κόνιτσας μέσα από ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα όπως το Ίντερεκ υλοποιεί ένα έργο ανάπτυξης του εναλλακτικού τουρισμού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου και τον Δήμο Πρεμετής από την Αλβανία. Έτσι, στο πλαίσιο του έργου με το ακρονίμιο X-Tour, ο Δήμος Κόνιτσας ολοκλήρωσε πρόσφατα τη διάνοιξη συνολικά 80 αναρριχητικών διαδρομών σε 3 διαφορετικά αναρριχητικά πεδία. Στόχος του έργου, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Κόνιτσας Νίκος Εξάρχου, είναι η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης της διασυνοριακής περιοχής. Πράγματι ολοκληρώθηκαν οι 80 αναρριχητικές διαδρομές. Το πρώτο τμήμα των αναρριχητικών διαδρομών έγινε στην περιοχή του Αμαράντου, δίπλα στα Ιαματικά Λουτράν. Το δεύτερο αναρριχητικό πεδίο δημιουργήθηκε στο χωριό Καλόβρηση, πολύ κοντά στο Μπουραζάνι, που και εκείνη η περιοχή αποτελεί μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Και το τρίτο αναρχητικό πεδίο είναι πολύ κοντά στην Κομόπολη της Κόνιτσας, 2 χιλιόμετρα, στο φαράγγι του Μπούση, όπου πραγματικά είναι ένα πανέμορφο φαράγγι που εμείς και με τα αναρχητικά πεδία θέλουμε να το αξιοποιήσουμε. Είναι δηλαδή οι αναρχητικές διαδρομές είναι σημαντικότατες για την περιοχή μας. Και πραγματικά εκεί τους χώρους που επιλέξαμε είναι οι καλύτερες περιοχές στο Δήμο μας. Ο Δήμαρχος Κόνιτσας έκανε γνωστό πως στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η εκπόνηση ενός οδικού χάρτη για τη δημιουργία σχολής Extreme Sports, από την οποία θα αποφυτούν πιστοποιημένοι επαγγελματίες και εκπαιδευτές. Εκτός του ότι αποβλέπουμε στην τουριστική ανάπτυξη περαιτέρω της περιοχής μας, προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Και παρότι έχουμε τα προβλήματα της πανδημίας, όπως πολύ σωστά είπατε, γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη και αξιοποίηση πολλών τμήματων του Δήμου μας. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος που έχει αναλάβει γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα της τουριστικής ανάπτυξης και πραγματικά γίνονται βήματα προς τα μπροστά. Επιπλέον, αν δείτε και στην ανακοίνωση που βγάλαμε, περιλαμβάνει λοιπόν μια σχολή Extreme Sport η οποία προβλέπεται να λειτουργήσει στο Αναγνωστοπούλιο, στην Αναγνωστοπούλιο Σχολή. Ναι. Και εκεί γίνεται η αποκατάσταση της σχολής με δαπάνες της περιφέρειας και επιπλέον προβλέπεται για το καλοκαίρι να διοργανωθεί μια τετραήμερη θερινή κατασκήνωση με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα υπάρχει πανδημία, με τη συμμετοχή διεθνούς φήμης επαγγελματιών του αθλητισμού περιπέτειας, καθώς και η συμμετοχή σε θεματικές τουριστικές εκθέσεις στο εξωτερικό για την προώθηση της διασυνοριακής περιοχής ως ενιαίου τουριστικού προορισμού στον χώρο των υπαίθριων δραστηριοτήτων. Βέβαια τώρα λόγω της πανδημίας έχουμε κολλήσει σε σχέση με όλα αυτά τα τελευταία που σας είπα, γιατί βέβαια δεν υπάρχει και η ανάλογη κατά προσώπου συνεργασία με τον Δήμο Πρεμετής. Σωστά. Τον Δήμο Πρεμετής τον είχαμε επισκεφθεί τον Φλεβάρι πριν την πανδημία. Ήταν κάποια πράγματα να γίνουν το καλοκαίρι του 20 που δεν έγιναν και πιστεύουμε ακράδαντα ότι αν λήξει αυτό το μεγάλο πρόβλημα της πανδημίας, πιστεύουμε ακράδαντα ότι το καλοκαίρι πραγματικά θα γίνουν οι όποιες εκδηλώσεις που αφορούν όχι μόνο την περιοχή τη δική μας, αλλά και την περιοχή της Πρεμετής.